Να το πάμε λίγο διαφορετικά. ΚΚΕ, το κόμμα σου λαέ. Θα πούμε 2-3 κουβέντες για το τόπι. Οι καθηγητές μας, οι δάσκαλοί μας το λέγανε τότε που ήμασταν μικροί να μην ασχολούμαστε με αυτό, βοηδοτόμαρο. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, πριν από λίγες μέρες είχαμε στη Θεσσαλονίκη ένα 19χρονο παιδί, φοιτητή, θύμα της οπαδικής βίας που είναι αρκετά έντονη στη χώρα μας. Όλοι συγκλονιστήκαμε για το χαμό του Άλκη, προβληματιστήκαμε, πλήθος κόσμου κατέθεσε λουλούδια, φανέλες και άλλα αντικείμενα στο σημείο του φόνου και όλοι μας λέμε γιατί. Είναι λογικό να φεύγει ένας νέος από οπαδική βία. Η αστυνομία βέβαια θα κάνει τη δουλειά της με τη βοήθεια χιλιάδων καμερών που υπάρχουν σε κάθε βήμα μας. Θα βρει τους ενόχους, αλλά πάλι οι πραγματικοί ένοχοι όχι μόνο θα μείνουν στο απειρόβλητο, αλλά θα βγάλουν και ανακοινώσεις καταδίκης του φόνου, θα καταθέσουν και λουλούδια και ας είναι η ηθική αυτουργή του φωνικού αυτού. Είναι γνωστό σε όλους ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα πιστεύει ότι ο αθλητισμός γενικά και το ποδόσφαιρο ειδικότερα είναι δικαίωμα του λαού και της νεολαίας. Ταυτόχρονα όμως το ΚΚΕ δεν έχει την αυταπάτη ότι στις συνθήκες του σημερινού κοινωνικού συστήματος, της άκρατης εμπορευματοποίησης, μπορεί να εξασφαλιστούν συνθήκες για ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, αλλά και συνθήκες ισότιμης διεκδίκησης διακρίσεων και πρωταθλητισμού. Σήμερα το ποδόσφαιρο έχει παραδοθεί σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών, σε επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται την αγάπη του κόσμου για το λαοφιλέστερο άθλημα για λόγους προσωπικής προβολής και εξυπηρέτησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Έχουν φτάσει στο σημείο το λαϊκό αυτό άθλημα να το θεωρούν τσιφλίκι τους και να απαγορεύουν ακόμα και σε φιλάθλους που έχουν και εισιτήριο και διαρκείας την είσοδο στο γήπεδο. Λες και είναι σπίτι τους. Εκεί έχουμε καταντήσει. Και ενώ στην Ελλάδα, σε σύνολο περίπου 4.000 ποδοσφαιρικών σωματείων, τα επαγγελματικά σωματεία είναι περίπου 40, όλες οι κυβερνήσεις υποκλίνονται σε αυτά και στους επιχειρηματίες, δίνοντας τηλεοπτικές καλύψεις, χρήματα από το στοίχημα, κανένα ουσιαστικό οικονομικό έλεγχο, ας είναι ανώνυμες εταιρείες. Στον αντίποδα, περίπου 3.800 αριστερικά σωματεία είναι στο έλεος του Θεού και του κάθε αυγενάκη, που για να φακελώσει ουσιαστικά τα σωματεία, του ζητά έγγραφα, καταστατικά, από πολλά έτη και δικαιολογητικά, για να τα κάνει δίθεν νόμιμα. Ενώ ξέρει και αυτός και όλοι ότι νόμιμο σωματείο είναι αυτοκίνο που αναγνωρίστηκε από το πρωτοδικείο και αγωνιστικό είναι αυτό που συμμετέχει στα πρωταθλήματα της κάθε ένωσης. Οι ΠΑΕ λοιπόν, οι ανώνυμες εταιρείες, συντηρούν και οικονομικά τους συνδέσμους φιλάθλων για να έχουν στήριγμα εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Είναι η γνωστή στρατή των ομάδων που στο γραφείο τους μπορεί να βρει κάποιος κάθε είδος ναρκωτικό και πολεμοφόδια σε οποιαδήποτε μορφή. Και όταν κάποιο επεισόδιο πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, οι ΠΑΕ πληρώνουν και τους δικηγόρους και πηγαίνουν και για υποστήριξη στο δικαστήριο. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ακόμα και εκτός Ελλάδος, στην κοντινή μας Ευρώπη των λαών, είχαμε περιστατικά όπως τη Θεσσαλονίκη, στην Ιταλία, στην Κωνσταντινούπολη με τη δολοφονία του Σέρβου Παδού, του Ερυθρού Αστέρα, και πέρυσι, πρόπερσι, ποτίδαν του Βούλγαρου φιλάθλου που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη μετά από ένα αγώνα Άρη ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, η βία είναι καθαρά προϊόν της άκρατης εμπορευματοποίησής του ποδοσφαίρου, γιατί καλλιεργεί την επιδίωξη νίκης με κάθε μέσο. Έχουμε τον αθλητικό τύπο που ενθαρρύνει την οπαδοποίηση των φιλάθλων με τα εμπριστικά πρωτοσέλιδα, αίμα και άμμος, την Κυριακή θα πεθάνουμε στο γήπεδο κλπ. Υπάρχουν σύνδεσμοι των φιλάθλων που εκεί πηγαίνουν οι νέοι, γιατί υπάρχει μια τάση του νέου, του φιλάθλου, να μετατρέπεται σε όγκλο επειδή είναι πολύ μαζί.
Ο χουλιγκανισμός λοιπόν είναι απόρριμμα της ανύπαρκτης αθλητικής παιδείας, αφού έχουμε υποβαθμισμένη φυσική αγωγή, ανύπαρκτο σχολικό αθλητισμό, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σε διωγμό. Ακόμα, οι πιεστικές συνθήκες ζωής, ανεργία, ακρίβεια, αποπροσανατολισμός από τη σκληρή πραγματικότητα δημιουργούν αντίδραση των νέων που συχνά διοχετεύεται σε αντικοινωνικές αντιδράσεις ή ακόμα σε δολοφονικές ενέργειες που έχουν αιτία την οπαδική αντιδικία. Η κρίση του οικογενειακού θεσμού και της εκπαίδευσης, η έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλης για εφαρμογή των νόμων που οι ίδιοι νομοθετούν κάθε τόσο ενθαρρύνουν την παραβατική συμπεριφορά. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, λέμε ότι ο λαός έχει ανάγκη από ένα ποδόσφαιρο που από απλός θεατής και δέκτης που είναι σήμερα να μετατραπεί σε πρωταγωνιστή που η νεολαία, οι εργαζόμενοι, τα πλατιά λαϊκά στρώματα θα συμμετέχουν και σε επίπεδο διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Ένα ποδόσφαιρο καθαρό, ανταγωνιστικό, μέσω ψυχαγωγίας, μακριά από φαινόμενα βίας. Ένα ποδόσφαιρο που θα δίνει κύριο βάρος στην ανάπτυξη του εραστικού αθλητικού σωματείου ως κύτταρο του αθλήματος και στην εξάλληψη της επιχειρηματικής δράσης από το ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο που θα στηρίζεται επαρκώς οικονομικά, υλικοτεχνικά, επιστημονικά από το κράτος. Και όλα αυτά γιατί τα ζητάμε? Γιατί το 99,8% του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι εραστεχνικό ποδόσφαιρο και το υπόλοιπο 0,2% είναι επαγγελματικό. Και όλοι, μα όλοι ασχολούνται με αυτό, τύπος, τηλεόραση, ντερνετ κτλ. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς και στο αθλητικό κίνημα και με τις προτάσεις μας που είναι σε φιλολογική κατεύθυνση να ανοίξουν δρόμοι για ριζικές αλλαγές σε μια νέα προοπτική. Και αυτό ταιριάζει απόλυτα αυτό που λέμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι μόνο ο λαός με τον αγώνα του θα σώσει το λαό από το σκάθε λογής σαλτιμπάγκος της εξουσίας. Ευχαριστώ.